Αγαπητοί τηλεθεατές στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου αναπαράγεται και αναμεταδίδεται αυτή η εκπομπή, χαίρετε. Στις 6 Φεβρουαρίου τιμήσαμε τη μνήμη μιας τεράστιας, όχι απλώς μεγάλης, τεράστιας προσωπικότητος. Τη μνήμη του Μεγάλου Πατριάρχου Φωτίου. Το όνομα Μεγάλος του δόθηκε όχι μόνο ενδοεκκλησιαστικά, αλλά του δόθηκε και από την επιστήμη και από όλο το γένος και δηλώνει την αξία του. Αξίζει λοιπόν τον κόπο, σκέφτηκα, να μείνουμε λίγο σε αυτή τη μορφή που έχει πολλά να μας προσφέρει. Και μέσα στα εκκλησιαστικά μας προβλήματα, που δεν είναι απλά, αλλά και στην ίδια την πολιτική, πολιτιακή και εθνική μας ζωή. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Μέγας Φώτιος ανήκει εξίσου στην Εκκλησία, στην Πολιτεία και στην Επιστήμη, στα γράμματα. Όλοι αυτοί οι χώροι τον διεκδικούν, αλλά αυτός ανήκει εξίσου σε όλους αυτούς τους χώρους. Και αυτά που καταθέτω δεν είναι απλώς ευρήματα του ομιλούντος, αλλά όλοι οι Βυζαντινολόγοι οι οποίοι ασχολήθησαν με τον Μέγα Φώτιο αυτό δηλώνουν. Θα αναφέρω μόνο ένα όνομα για το εγκόμιο που έχει πλέξει στον Φώτιο και όχι άδικα, τον αείμνηστο διδάσκαλό μου στη φιλοσοφική σχολή, τον Νικόλαο Τωμαδάκη. Ο Φώτιος υπήρξε θεολόγος, πατερική μορφή, άνθρωπος της ασκήσεως και της πνευματικότητος, λόγιος, διδάσκαλος, κρατικός λειτουργός, διπλωμάτης, ιεραπόστολος, συγγραφέας εκκλησιαστικών, ιστορικών και φιλολογικών έργων. Η μεγάλη λοιπόν αυτή μορφή γεννήθηκε περί το 820, αρχές του 9ου αιώνος. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σέργιος και η μητέρα του Ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αδελφός του πατέρα του ήταν ο εικονόφιλος, διοκθής από τους εικονομάχους, ομολογητής δηλαδή της πίστεως, ο μεγάλος πατριάρχης Ταράσιος. Ο δάσκαλός μου, αείμνηστος και αυτός ο Κωνσταντίνος Μπόνης, έχει γράψει ένα ογκώδες βιβλίο αλλά και άλλες μικρότερες μελέτες και προσδιορίζει ιστορικά τις μορφές που υπήρχαν στο κι άλλες ακόμη υπάρχουν, αλλά κυρίως υπήρχαν με πρώτης πυρκαγιάς του 1917 ή στις τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Είναι όλη η οικογένεια αυτή, με πολλούς κλάδους, η οικογένεια του Μεγάλου Φωτίου, των γονέων του, των συγγενών του κλπ. Και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία πρωτοστάτησαν εις τον αγώνα της εικονοφύλου πλευράς κατά της εικονομαχίας. Ο Φώτιος από τα μικρά του χρόνια είχε κλείσει στην πνευματική ζωή. Λέγει ο ίδιος, φροντίς ίν μη εκπαιδός η ευχή. Δηλαδή μέλημά του ήταν η ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με, που είναι η βάση της ησυχαστικής, της κατεξοχήν εκκλησιαστικής παραδόσεως. Έξω από το χώρο της ευχής και ό,τι αυτή συνεπάγεται, αγαθό βέβαια για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρξει ορθοδοξία. Είναι η ρίζα της πνευματικής ζωής. Επίσης λέγει ο ίδιος ότι έρος του μονήρους συνήκμαζε βίου. Μαζί του ανεπτύσσεται και ο έρος της μοναστικής ζωής. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι δεν είχε ποτέ, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, εκφράσει την επιθυμία να γίνει κληρικός. Διότι άλλη ήταν η σταδιοδρομία στην οποία το χέρι του Θεού έταξε τον Μέγα Φώτιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο αυτός ο μεγάλος εχθρός εντός ή εκτός εισαγωγικών του Φωτίου, ο Νικήτας Παφλαγών, που υπήρξε βιογράφος του αντιπάλου εντός ή εκτός εισαγωγικών του Φωτίου, του Πατριάρχου Ιγνατίου, επαινεί τον Φώτιο για την παιδεία του. Ευγενής λέγει κατά σάρκα, περηφανής σοφίατε και κοσμική και σοφίατε κοσμική και συνέση των εντυπολιτείας στρεφωμένων ευδοκιμότατος ονομάζεται. Έκαμε σπουδές σε όλους τους χώρους της γνώσεως. Γραμματική σπούδασε, φιλολογικά δηλαδή μαθήματα, ποίηση, ρητορική, τη φιλοσοφία, την ιατρική και όπως λέγει ο Νικήτας ο Παφλαγών και πάσης ολίγου σχεδόν δίν επιστήμης των θύραθεν. Ήταν κάτοχος όλων των επιστημών
μέσα βέβαια στις δυνατότητες της εποχής του. Είναι μια επανάληψη σε αυτό το σημείο του Μεγάλου Βασιλείου. Και ο Μέγας Βασίλειος κατήχε όλες τις επιστήμες της εποχής του και μάλιστα, όπως λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, καλύτερα από όσο έκαστος των συνομήλων του Μεγάλου Βασιλείου κατήχε τη δική του επιστήμη, όπως ο ίδιος ο Γρηγόριος, την ρητορική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια ιδιοφυΐα, για να μην πω μεγαλοφυΐα. Ο Φώτιος δεν είναι από τις τυχαίες μορφές μέσα στην ιστορία. Φίλος των βιβλίων, κατάρτισε μια σπουδαία ιδιωτική βιβλιοθήκη. Ήταν άλλωστε εύφορος, σε εύφορη οικογένεια γεννήθηκε και ευκατάστατος αλλά και απερίσπαστος. Απερίσπαστος διότι δεν εσκέφθη να ακολουθήσει τον έγκαμο βίο, είχε επιδοθεί στην επιστήμη και στην πνευματική ζωή. Στην εποχή του αυτοκράτορος Μιχαήλ του Τρίτου κατέλαβε διάφορα αυλικά αξιώματα λόγω των προσόντων του. Ο ίδιος βέβαια δεν εξεδήλωνε επιθυμία, αλλά ποιος δεν ήθελε το Φώτιο. Μια μεγάλη προσωπικότητα, η πολιτεία σκέφτεται και πολύ σωστά να την εκμεταλλευθεί. Τον διέκρινε λοιπόν ο αυτοκράτορας και γι' αυτό τοποθετήθηκε σε κεντρικές θέσεις στη ζωή της αυτοκρατορίας. Από την άλλη πλευρά, η τεράστια παιδεία του προσήλκυσε πολλούς νέους. Πιθανότατα εδίδαξε και στην σχολή της Μαγνάβρας, το ανανεωμένο δηλαδή Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολεως. Ο ίδιος ο Φώτιος μαρτυρεί ότι οίκη στο σπίτι του συγκεντρώνονταν πολλοί φιλομαθείς νέοι για να σπουδάσουν κοντά του τις διάφορες επιστήμες και λέει μαθηματικούς, ειδικούς στη λογική και στην θεολογία. Ποια δημόσια αξιώματα, διακονίες, υπουργήματα κατέλαβε ο Φώτιος? Έγινε πρωτοσπαθάριος, δηλαδή αυλικός της φρουράς. Έγινε πρωτασυκρίτης, πρώτο ασεκρέτης, είναι ελληνολατινική λέξη, πρωτασυκρίτης λοιπόν, δηλαδή διπλωματικός υπάλληλος. Το 851 του ανετέθη μια διπλωματική αποστολή μαζί με τον Κωνσταντίνο, τον φιλόσοφο όπως ονομάστηκε, που μετέπειτα θα λάβει το όνομα ως κληρικός, το όνομα Κύριλλος. Είναι ο αδελφός του Αγίου Μεθοδίου, Μεθόδιος και Κύριλλος, μαθητές του Φωτίου. Με τον Κωνσταντίνο Κύριλλο μετέπειτα στάλθηκε ο Φώτιος ως πρέσβης εις τους Άραβες, εις την Βαγδάτη. Είχε λοιπόν τεράστια πείρα στις κρατικές υποθέσεις. Συνέχισε τις σπουδές του και τη μελέτη του, τη διδασκαλία και τη συγγραφή έργων. Στα νιάτα του συνέταξε ένα έργο που και σήμερα θαυμάζεται, είναι η Λέξεων Συναγωγή, μια λεξικογραφική εργασία, και αποκατέστησε δισεύρετες και απολεσθήσες λέξεις. Ο Φώτιος είχε αυτή την τάση, να καλύπτει το κενό. Αυτό λοιπόν κάνει και στο λεξικό του. Αργότερα, και θα το δούμε και στη συνέχεια περισσότερο, συνέταξε το έργο «Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλον». Μυριόβιβλος ή βιβλιοθήκη. Δείχνει με ποια έργα, κλασικά έργα, ισχολείτο. Αλλά όχι μόνο κλασικά, αρχαιοελληνικά δηλαδή έργα, αλλά και μεταγενέστερα. Είναι σπουδαίο διότι μαθαίνουμε, παίρνουμε πληροφορίες για πολλά έργα τα οποία εχάθηκαν και για τα οποία έργα μελέτησε ο Φώτιος. Βέβαια εδώ πρέπει να εξηγήσω για μία ακόμη φορά, στα 9,5 χρόνια τώρα που είμαι κοντά σας και μου κάνετε την τιμή να με ακούτε, αλλά και ο σταθμός μου κάνει την τιμή να με φιλοξενεί, έχω επανέλθει σε τέτοια θέματα και θα το πω και τώρα. Δεν είναι καρπός καταστροφών η απώλεια κάποιων έργων της αρχαιότητος ή και των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Διότι γύρω στον 8ο αιώνα συντελείται μια μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη απόφαση, δηλαδή η μεταφορά των κειμένων από την μεγαλογράμματο γραφή που ίσχυε μέχρι τότε στην μικρογράμματη γραφή, στα χειρόγραφα. Οπότε λοιπόν πολλά έργα δεν αντεγράφησαν και τελικά χάθηκαν. Επίσης αυτό το περιβόητο, τώρα έμαθα ότι στο έργο αυτό που προβάλλεται στους κινηματογράφους, η Πατία, πολλά ανιστόρητα πράγματα υπάρχουν και θα δοθεί η ευκαιρία και να συζητήσουμε και να απαντήσουμε για αυτά τα θέματα. Η επιθεοφίλου Πατριάρχου
Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου Αλεξανδρίας πυρκαγιά, που είναι αβέβαιο ποιος την έβαλε. Θέλετε χριστιανοί, κάποιοι τρελοχριστιανοί, ανισόρροποι και ανύπαρκτοι χριστιανικά, το δέχομαι. Δεν είναι όμως έτσι. Διότι δεν εκάει η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της βιβλιοθήκης έγινε από Ρωμαίους, επί Ιουλίου Κέσαρος, όταν ο Ιούλιος Κέσαρας εισέβαλε εις την Αίγυπτο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν αρκετά προσεκτικοί στις κρίσεις μας και να δεχόμεθα τα πορήματα της επιστήμης. Συνεχίζω αυτή την παρένθεση, δόξα τω Θεώ, εις την Αλεξάνδρεια ανανεώθηκε σήμερα η βιβλιοθήκη, είναι ένα περίλαμπρο κτίριο, είχα γίνει τα γένεια πριν από μερικά έτη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί έγιναν πολλά συνέδρια για την ιστορία της βιβλιοθήκης, έχουμε και τόμους ολόκληρους που μιλούν για τα θέματα με κατάθεση σημαντικών επιστημονικών ερευνών, οπότε όποιος τις μελετήσει θα αποκτήσει μία αληθή εικόνα των πραγμάτων, που θα φύγουμε πλέον από τον παραταξιακό πόλεμο και από την μυθολογία από οποιαδήποτε πλευρά. Ο Φώτιος με τη χάρη του Θεού έπρεπε να εισέλθει στην Εκκλησία και να ανέλθει στον Πατριαρχικό θρόνο. Εισήλθε στο Ράσο, στον κλήρο, και έγινε Πατριάρχης χωρίς τη θέλησή του. Ανεκόπη έτσι η διδασκαλία του και το ερευνητικό του έργο. Η είσοδος λοιπόν εις την ιεροσύνη και μάλιστα στον Πατριαρχικό θρόνο, που ανέλαβε την ευθύνη της Εκκλησίας σε μια πολύ κρίσιμη εποχή, ο ένατος αιώνας, είναι κοσμογονική πραγματικά εποχή, και η είσοδος εις την ιεροσύνη ήταν γι' αυτόν μια μεγάλη περιπέτεια. Ας πάρουμε ας πούμε 2-3 ιστορικά πράγματα για να καταλάβουμε σε ποιο κλίμα έζησε ο Φώτιος. Το 847 εξελέγει πατριάρχης ο Άγιος Ιγνάτιος. Ήταν γιος του αυτοκράτορος Μιχαήλ Ραγκαβέ, άνδρας αυστηρός και ασκητικός, ο οποίος από πλευράς ορθοδοξίας και πνευματικής ζωής είναι μεγάλο ανάστημα. Του έλειπε όμως ένα στοιχείο. Δεν είχε το ανοιχτό πνεύμα του Φωτίου, την ανοιχτότητα όπως λένε σήμερα, ένας νεολογισμός. Είναι το γερμανικό Aufgeschlossenheit και το μεταφράσαμε ελληνικά, ανοιχτότητα. Ας το πούμε λοιπόν. Δεν είχε αυτό το ανοιχτό πνεύμα του Φωτίου ο Ιγνάτιος. Ήτανε περισσότερο μονολιθικός. Παρόλη την αγιότητά του, η αγιότητα είναι πνευματική ζωή, το άνοιγμα της καρδιάς, τη χάρη του Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι προστίθενται προσόντα που ο χαρακτήρας, η φυή, η κατασκευή του ανθρώπου δεν τα διαθέτει. Συγκρούστηκε έτσι ο Ιγνάτιος με τον αδελφό της αυτοκρατήρας Θεοδόρας, που το 843 θα αναστηλώσει τις Άγιες εικόνες και θα δώσει τέρμα επίσημο στην οικονομαχία. Θεοδόρα, μια γυναίκα, έσωσε την πίστη για μια ακόμη φορά, της οποίας το λείψανο ακέραιο βρίσκεται στην πατρίδα μου, στην Κέρκυρα, και πρέπει να πούμε ότι εκοιμήθη ως μοναχή εις την Μονή Γαστρίων της Κωνσταντινούπολεως. Δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι άφησε Άγιο Λείψανο, που σημαίνει ότι έφτασε εις την θέωση. Συγκρούστηκε λοιπόν ο Ιγνάτιος με τον Βάρδα. Ο Βάρδας έχει βίον και πολιτείαν πραγματικά, όπως λέμε συνήθως, και ο Βάρδας, επειδή ελέγχθηκε δημόσια, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό από τον Ιγνάτιο, εξεδίωξε τον Ιγνάτιο και ανέβασε εις τον θρόνο, ενώ δεν είχε υπάρξει συνοδική απόφαση που κατεδίκαζε τον Ιγνάτιο και τον κήρυσε έκτοτο, ανεβάζει τον Φώτιο Μολονότη. Ο Φώτιος μέχρι τότε δεν είχε εκφράσει καμιά απολύτως επιθυμία να εισέρθει στον κλήρο και να γίνει μάλιστα πατριάρχης. Αυτό το βιαίος, η βία, ή βιάζομαι βιαστής, τον συνοδεύει το Φώτιο σε όλη την πορεία της ζωής του, όλο τον ένατον αιώνα. Εδώ λοιπόν θα πω ότι ο Ιγνάτιος πολύ σωστά έλεγξε τον Βάρδα, ο οποίος είχε σχέση με την ύφη του. Και όταν πήγε ο Βάρδας, για να καταλάβετε τι αναστήματα έχουμε, άλλο αν η ιστορία τα έφερε φαινομενικά να συγκρούονται, όχι μεταξύ τους, οι παρατάξεις τους να συγκρούονται. Ο Βάρδας λοιπόν είχε σχέση με την ύφη του. Και ο Ιγνάτιος τον ήλεγξε. Με ποιο τρόπο? Του απηγόρευσε όταν προσήλθε στο Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσει. Αυτοί είναι οι σωστοί πνευματικοί πατέρες.
διότι διδάσκεται και ο λαός σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και η λυπή φόβων έχωση. Για να αποκτήσει κανείς τον φόβο του Θεού, να καταλάβει δηλαδή τι είναι τα μυστήρια της πίστος και ότι δεν είναι αστεία υπόθεση. Έτσι λοιπόν ο Βάρδας εκδικήθηκε τον Ιγνάτιο και τον έδιωξε από τον θρόνο με τις μηχανογραφίες του και τις διαταγές του. Εξουσία ήταν αυτός, γεβερνούσε στην ουσία και στράφηκε προς τον Μέγα Φώτιο. Ο Φώτιος κυριολεκτικά πιέστηκε, βιάστηκε, όπως λέει, όχι έσπευσε, αλλά βιάστηκε, εφαρμόστηκε βία. Λέει χαρακτηριστικά και τα γνωρίζουν όλοι, έγραφε σε ανθρώπους που ήξεραν τα πράγματα, βίαν υπέστημεν. Δεχθήκαμε βία, βιασμό. Συνεσχέθημεν άκοντες. Κακούργης ίσα καθήρχθημεν. Σαν να είμαστε εγκληματίες, σαν να ήμουν εγκληματίας, λέει, με εφυλάκησαν. Ετηρούμεθα φυλασσόμεν. Τον συνέλαβαν. Εχειροτονήθημεν κλαίοντες. Και το σπουδαιότερο. Εξέπεσον ειρηνική ζωής. Έχασε την ειρήνη του. Έχασε την ησυχία. Που η ησυχία δεν είναι εγκατάλειψη του κόσμου, αλλά η ησυχία είναι ο αγώνας ο πνευματικός για να γίνει ο άνθρωπος ναός του Αγίου Πνεύματος, και αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να ενδιαφέρεται για τα άλλα προβλήματα. Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα στην ειρήνη του Χριστού, μέσα στην ησυχία του Αγίου Πνεύματος και όχι υπό τις πιέσεις υπό τις οποίες ζούσε ο Φώτιος. Έχασα, λέει, την φίλην ησυχία. Και επαναλαμβάνω, η ησυχία δεν είναι η απραξία ή στην Ορθοδοξία, αλλά η ησυχία είναι η εσωτερική ειρήνη. Πώς είναι δυνατόν όμως μέσα σε τόσες ίντριγκες, σε τόσους πολέμους και πολεμικές εναντίον σου, να διακρατείς αυτή την εσωτερική ειρήνη και ησυχία. Είχε λοιπόν ο Φώτιος συνείδηση των καιρών. Και γι' αυτό το λόγο ανταποκρίθηκε και πιστεύουμε όλοι ότι ο Θεός ανέδειξε τον Φώτιο Πατριάρχη για να αντιμετωπίσει την κρισιμότητα της εποχής. Η χειροτονία, εδώ προκύπτει ένα κανονικό, κανονολογικό πρόβλημα, η χειροτονία του έγινε αθρών. Μέσα σε 5 μέρες πέρασε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και έφτασε εις τον επισκοπικό βαθμό. Βέβαια, το ότι από λαϊκός, δεν ήταν μοναχός δηλαδή, έφτασε να γίνει πατριάρχης, είχαμε την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 691-92 που όριζε αυτό. Δεν είναι η αγαμία του κλήρου που αποφασίζεται στη σύνοδο, αλλά κυρίως ο επίσκοπος να προέρχεται από την ασκητική, τη μοναστική τάξη. Αυτό δεν συνέβη με τον Φώτιο και ήταν ένα κανονικό βέβαια ατόπιμα. Ο Φώτιος θα ήξερε, υπήρξε και σπουδαίος κανονολόγος, αλλά ήταν οι στιγμές που το επέβαλαν. Ο Φώτιος λοιπόν ακολούθησε κάποια προηγούμενα ή μάλλον οι χειροτονήσαντες των Φώτιων ακολούθησαν αυτά τα παραδείγματα. Είχαμε προηγούμενα ο Πατριάρχης Ταράσιος, ο Νεκτάριος, ο Νικηφόρος και μέσα σε 5 μέρες έγινε κληρικός και ακολούθησε τους βαθμούς της ιεροσύνης και τα Χριστούγεννα του 858 ο Φώτιος έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης. Έτσι κατηγορείται ότι αθρώων έγινε Πατριάρχης. Βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχουμε το κανονικός αθρόν, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης έχει γράψει μία μελέτη για την εις αθρόν ανάρρηση εις των επισκοπικών βαθμών κλπ. Εις των πατριαρχικών θρόνων, μια πολύ καλή μελέτη, και υπήρχε όμως ένα άλλο προηγούμενο που το βρίσκουμε στο Χάκετ, την ιστορία της Κύπρου, μετάφραση Παπαϊωάννου. Είχαμε τον Άγιον Επιφάνιο, ο οποίος από τον επίσκοπο Πάπων, ο οποίος επήγε για να χειροτονήσει, να εκλέξει και να χειροτονήσει, ήταν άνθρωπος που ήταν πραγματικά, είχε φτάσει στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και είχε θεοπτικές εμπειρίες, και αυτοί είναι εκείνοι που υπεδείκνυαν τους νέους κληρικούς και μάλιστα τους επισκόπους. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ίσως διορθώνει κάπως τα πράγματα η κλήρωση που γίνεται ακόμη σήμερα στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Αν είχαμε κότσια εκκλησιαστικά, εκεί πρέπει να καταλήξουμε, εις την κλήρωση. Ας κάνουμε λειτουργία ολονυχτία, να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε όλοι και μετά να γίνει η κλήρωση για να αναδειχθεί ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Πατριάρχης, θα έλεγα ακόμη και ο Επίσκοπος. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία, όπως στην περίπτωση του Ματθίου. Έχουμε και εκλογές, αλλά στις εκλογές υπησέρχονται ή είναι δυνατόν να υπησέρθουν όλα τα ατοπήματα. Ο Φώτιος λοιπόν
εξελέγει δι' αυτού του τρόπου. Και έγινε πατριάρχης το 858 μόλον. Α, σας έλεγα ότι ο επίσκοπος Κύπρου Επιφάνιος εξελέγει, χειροτονήθηκε αθρών, πέρασε δηλαδή από τις τρεις βαθμίδες της ιεροσύνης μέσα στην ίδια λειτουργία. Δεν είναι ανάγκη τώρα να αναπτύξω περισσότερο. Αυτό είναι. Το αθρόν που έκτοτε δεν επανελήφθη πάλι, αλλά ήταν ανάγκη επί της αριανικής έριδος να δοθεί αυτή η λύση για να αποκτήσει η περιοχή της Κύπρου, να αποκτήσει επίσκοπο. Αυτό όμως ήταν ένα κανονικό πρόβλημα και κυρίως το ότι ο θρόνος δεν ήταν κενός, διότι βιαίως εξεδιώχθη ο Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος βέβαια σιωπούσε, ασκητικός άνθρωπος, δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Οι πολιτιοκρατικές όμως επεμβάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Εξορίστησαν αρχιερείς φίλοι του Ιγνατίου και τότε έχουμε την στάση, αναδύεται η στάση του Πάπα Νικολάου του Πρώτου της Ρώμης, του αρχιερέως της Ρώμης, του Πάπα Ιωάννου Νικολάου του Πρώτου, 858 με 867. Ο Πάπας είναι και αυτός μια μεγάλη μορφή, ισχυρή μορφή, και ήταν το αντίβαρο του Φωτίου εις την Δύση, φιλόδοξος όμως, θα δούμε και στη συνέχεια, και είναι ο πρώτος Quisling Πάπας. Πάπας δηλαδή ο οποίος εγκατέλειψε τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως, της Νέας Ρώμης, που ήταν ο αυτοκράτορ όλης της χριστιανοσύνης, της ρωμιοσύνης, Ανατολής και Δύσεως, και ο Νικόλαος διεκδικεί από εκείνη την εποχή πρωτίων εξουσίας μέσα σε όλη την Εκκλησία και όχι μόνο. Είναι ο πρώτος που διεκδικεί αυτό το πρωτίον, το λεγόμενο πρωτίον, που είναι πάντα συνδεδεμένο με την εξουσία, άλλο τα πρεσβεία τιμής, όπου ως πατριάρχης της πρωτεύουσας και μάλιστα της παλαιάς πρωτεύουσας πρώτου 330 έχει το δικαίωμα να προεδρεύει σε μία σύνοδο. Αυτά είναι τα πρεσβεία τιμής, θα είναι πρώτος στη τάξη. Και άλλο το πρωτίον εξουσίας, που σημαίνει διείσδυση, εισβολή καλύτερα στις άλλες τοπικές εκκλησίες και μάλιστα εν προκειμένου στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και λύση των προβλημάτων από τον Πάπα της Ρώμης. Αυτό είναι το διαβόητο και περιβόητο πρωτίον εξουσίας που το συζητάμε και σήμερα και προσπαθούμε να βρούμε δικολαβίστικα, επιτρέψτε μου τον όρο, διάφορες ερμηνείες για να έχουμε και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα αφάγωτη. Ο Νικόλαος βρήκε ευκαιρία για να λύσει τα δικά του προβλήματα και να εκμεταλλευθεί την άνοδο, την αντικανονική πραγματικά άνοδο του Φωτίου στον Πατριαρχικό Θρόνο, στον Επισκοπικό Βαθμό, γιατί δεν είχε εκπέσει δια συνόδου και βάσει των κανόνων της Εκκλησίας ο Ιγνάτιος, ο αντίπαλός του. Εκμεταλλεύθηκε λοιπόν ο Νικόλαος τους Ιγνατιανούς. Οι Ιγνατιανοί ανήκαν σε ένα είδος ζηλωτών, οι οποίοι ναι μεν είναι ωφέλιμοι στην πίστη, και εγώ προσωπικά συγγνώμη για το εγώ, αλλά είμαι εντελώς αντίθετος με τη δίωξη των ζηλωτών, όπου και αν βρίσκονται. Οι ζηλωτέ είναι ένα φρένο στον άκρατον οικουμενισμό της άλλης πλευράς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν θέλω να κάνω πολεμική αυτή τη στιγμή. Αλλά το να τους διώκουμε νομίζω ότι δεν είναι ωφέλεια για την Εκκλησία, διότι δημιουργούμε περαιτέρω και μεγαλύτερες ακόμη εντάσεις. Αλλά υπάρχει και το μειονέκτημα. Ο ζηλωτισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο πολλές φορές να απολυτευθεί κατά τον κατάλληλο τρόπο για να αποφύγει κατ' οικονομία μεγαλύτερες συγκρούσεις. Αυτό είχαν οι Ιγνατιανοί, ορθόδοξοι μεν, αλλά χτυπούσαν γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Ο Φώτιος όμως είχε την ευρύτητα του πνεύματος για να καταλάβει τα πράγματα και να μείνει ορθόδοξος, αλλά και συγκρούσεις μεγαλύτερες να μην δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην κίνηση των Φράγκων που χρησιμοποίησαν και αυτοί με τη σειρά τους ως όργανο τον Νικόλαο τον Πρώτο, τον φιλόδοξο αυτό και υπερόπτη Πάπα της Ρώμης. Ο στόχος των Φράγκων ήταν η ενοποίηση της Ευρώπης υπό το σκύπτρο τους. Αυτό αρχίζει το 800 κυρίως με τον Καρλομάγνο. Όταν εστέφθηκε, ανάγκασε τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτον, τον ανάγκασε, αφού τον φυλάκισε προηγουμένως, τον ανάγκασε να τον στέψει τα Χριστούγεννα του 800, να τον στέψει αυτοκράτορα. Ενώ ένας ήταν ο αυτοκράτορ, σύμφωνα με το πνεύμα και την τάξη της εποχής. Οπότε αρχίζει το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης.
της κυριαρχίας μέσα στην Ευρώπη από το 800. Έναν άλλο σταθμό έχουμε επί της εποχής του Νικολάου, βέβαια στο εκκλησιαστικό εδώ αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Ήδη είχαμε κράτος παπικό από το 754. Είναι ακόμη εν εξελίξη η οργάνωση του παπικού κράτους και η κοσμοκρατορία του παπικού αυτού κράτους με όλες τις συνέπειες, τραγικές συνέπειες. Από τον Καρλομάγνο θα φτάσουμε στον Ναπολέοντα, θα φτάσουμε στο Χίτλερ και χωρίς να κάνω καμία αξιολόγηση θα φτάσουμε στην σημερινή Ενωμένη Ευρώπη που είναι η εκπλήρωση και η εφαρμογή των σχεδίων του Καρλομάγνου. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά. Όταν παραπονούμεθα για ορισμένα πράγματα πρέπει να εξετάζουμε τι πήγε στραβά σε αυτή την ιστορική πορεία, στην ιστορική διαδικασία. Ο Νικόλαος λοιπόν ενεργούσε υπέρ του κράτους τότε της Δύσεως, υπέρ δηλαδή του αυτοκράτορος της Δύσεως. Και δημιουργήθηκε το πρόβλημα της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία ανήκε, ήταν επαρχία που ανήκε στην Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και ο Νικόλαος εκκλησιαστικά όμως ανήκε εις τη Δύση, η Βουλγαρία. Εισήγαγε λοιπόν ο Νικόλαος δυτικά έθιμα όπως την αγαμία του κλήρου, την νηστεία του Σαββάτου, το χρίσμα από τον Επίσκοπο και ανεμήρωναν, δηλαδή ξαναέχριζαν με Άγιο Μήρον εκείνους οι οποίοι δεν είχαν δεχθεί από τον Επίσκοπο το χρίσμα και άλλα πολλά. Εμείς στο βάπτισμα ο πρεσβύτερος δίδει το Άγιο Μήρον, δηλαδή έχουμε το χρίσμα που δίδεται και από τον πρεσβύτερο κατά την ακολουθία του βαπτίσματος που συνδέονται τα δύο μυστήρια. Αρχίζει λοιπόν σε αυτό το σημείο η λειτουργία της μεγαλοφυγίας του Φωτίου. Ο Φώτιος διέκρινε αμέσως με την πείρα, με την μεγαλοφυγία του, αλλά και με την γνώση του διέκρινε τις καινοτομίες της Δύσεως. Αυτές τις εκθέτει σε ένα γράμμα προς τον Πάπα Νικόλαο, αλλά και σε μία εγκύκλιό του προς τους Ανατολικούς. Διέκρινε το εξής σημαντικό, ότι ήδη εις την Δύση είχε ανατείλει ένας άλλος χριστιανισμός που δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό του Χριστού φυσικά, των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό πρώτου Νικολάου εις την Δύση. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Και εμείς σήμερα που λέμε να ενωθούμε, να ενωθούμε. Αλλά όταν συναντηθούμε στον χριστιανισμό που ίσχυε στην εποχή των Οικουμενικών Συνόδων, και για την Δύση στον χριστιανισμό προ τη σημερινή παπική τραγωδία τη Δύσεω που αρχίζει ακριβώς με τον Νικόλαο τον 9ο αιώνα. Καταλαβαίνετε. Ο οικουμενισμός σήμερα λέει τα αφήνουμε στο περιθώριο όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά είναι πνευματικά, είναι αγιοπνευματικά θέματα. Παίζουμε ενού παικτή. Αυτό είναι και η ουσία του σημερινού διαλόγου. Ότι προσπαθούμε να βρούμε κάποια συμφωνία με συμβιβασμού, κυρίως από την πλευρά τη δική μας, και να έχουμε λινομπάμπακους, όπως λένε στην Κύπρο, εις τον χώρο της πίστης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για εκείνους που πιστεύουν. Διαγράφουμε διαπαντός και βλασφημούμε όχι μόνο το Θεό, αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας που πέθαναν και ήξερα γιατί θυσιάζονταν για αυτή την πίστη. Στην εγκύκλειό του λοιπόν ο Φώτιος αναφέρει το Φιλιόκβε και την επέμβαση του Πάπα στην Βουλγαρία. Το Φιλιόκβε ή και εκ του Ιού εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος που είναι βλασφημία κατά της Αγίας Τριάδος, τεράστιο πρόβλημα. Βλασφημούμε, του λέμε του Θεού, όχι εσύ δεν ξέρεις τι είσαι, θα σου πω εγώ τι είσαι. Αυτό κάνω. Πού μπορεί να φτάσει το θράσος στο χώρο εκείνο που αναπτύσσεται οπουδήποτε η έννοια του πρωτίου, του πρωτίου εξουσίας. Εκεί αναπτύσσεται παράλληλα και αυτό το θράσος. Οπότε λοιπόν το Φιλιόκβε και εκ του Ιού δηλαδή είναι θεολογικό πρόβλημα και η επέμβαση του Πάπα στην Βουλγαρία είναι κανονικό ή κανονολογικό πρόβλημα διότι καταργεί την εκκλησιαστική τάξη που επιφέρει τη σύγχυση και τη διάλυση της ενότητος της Ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν αυτά τα επισημαίνει ο Μέγας Φώτιος. Έγινε το 861 σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη που συμμετείχαν και οι αντιπρόσωποι του Πατριάρχου της Δύσεως, δηλαδή του Πάπα της Ρώμης. Πάπας είναι απλός τίτλος τότε.
Η σύνοδος αυτή ονομάστηκε Πρωτοδευτέρα, εδόθησαν πολλές ερμηνείες, ο ομιλών συμφωνεί με την έννοια ότι έχουμε επανάληψη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όχι ότι είχαμε δύο συνεδρίες, πρώτη και δεύτερη, αλλά επανάληψη της αξία και σημασία, η σύνοδος αυτή είναι σαν να έχουμε νέα πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325. Αναγνωρίζεται η άνοδος του Φωτίου στον θρόνο, καταδικάζεται ο Ιγνάτιος που ζητούσε το έκλειτον του Πάπα. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν? Καταδικάζεται δεν σημαίνει ότι τον χτύπησαν, τον έδιραν κλπ. Καταδικάζεται σημαίνει απορρίπτεται η στάση του Ιγνατίου, ο οποίος ζήτησε, εδώ είναι το ατόπιμα του Ιγνατίου. Βλέπον, ίσως δεν είχε καταλάβει και αυτός και οι δικοί του τις εξελίξεις στη Δύση. Βλέπει έναν Νικόλα ο οποίος διεκδικούσε πρωτίον εξουσίας, ενισχυόμενο από την φραγκική πλευρά. Και έρχεται ο Ιγνάτιος με τους Ιγνατιανούς να κάνουν έκλειτον εις τον Πάπα. Ένα πρόβλημα ήταν και στην σύνοδο της Σαρδικής 343, αν έχουμε έκλειτον προς τον Πάπα, και όλοι οι κανονολόγοι, οι αυθεντικοί επιστήμονες μας λένε ότι δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Διότι το έκλειτον, η έφεση εις τον Πάπα, η επίκληση του Πάπα, σημαίνει αναγνώριση του παπικού πρωτίου, του πρωτίου εξουσίας, που είναι κατεδάφιση της ιστορικής παραδόσεως και της κανονικής, βάσει των κανόνων, των ιερών κανόνων, δηλαδή τάξεως της Εκκλησίας. Άμα αυτά τα δύο πέσουν, και η αναγνώριση της ιστορικής τάξεως και η αναγνώριση της κανονικής ή κανονολογικής τάξεως, τότε διαλύεται ο εκκλησιαστικός οργανισμός. Ο Πάπας θέλησε λοιπόν να εφαρμόσει το πρωτίο, βρήκε συμπαράσταση από τους Ιγνατιανούς. Και το πρωτίο αυτό ο Πάπας ήθελε για πρώτη φορά να το εφαρμόσει ως πρωτίον ισχύος, εξουσίας, διοικητικό πρωτίο σε όλη την Εκκλησία. Η χαρακτηριστική φράση των κειμένων, των δυτικών κειμένων, είναι «super omnem terram», πρωτίο πάνω σε όλη τη γη. «Idest super omnem ecclesia», του τέστην πάνω από όλη την Εκκλησία ή πάνω σε όλη την Εκκλησία. Καταλαβαίνετε, ένα πρωτίο σε Ανατολή και Δύση που να είναι ο πρώτος, ο εξουσιαστής, ο κύριος όλης της Εκκλησίας, ο Πάπας. Εφευρέθησαν κείμενα αυτή την εποχή, χαλκευμένα κείμενα, οι λεγόμενες ψευδοεισιδόριες διατάξεις, που περιέχουν και την περίφημη Ντονάτσιο Κωνσταντίνη, δηλαδή την δωρεάν του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου. Τι λένε δηλαδή? Ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έφυγε από την Παλαιά Ρώμη και μετέφερε την έδρα του 330 μέχρι 335, μετέφερε την έδρα του εις την Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη, τότε χάρισε το παλαιό βασίλειό του στη Δύση, το χάρισε εις τον Πάπα, για να έχουμε στήριγμα και πολιτικό του παπικού πρωτίου εξουσίας. Ο Νικόλαος θέλησε να επεκτείνει το πρωτίο του, την εξουσία του δηλαδή, και στην Ανατολή. Μία παρένθεση, αυτά όλα σήμερα, έτσι μέσα σε μία ψυχρότητα, και κυρίως που υπάρχει σε εκείνους που δεν έχουν ευαισθησία, δεν μετέχουν σε αυτά τα πράγματα, μην το ξεχνάμε. Να σας πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη, θέλω όμως όλοι να το καταλάβουμε. Εάν μία ομάδα μεγάλη ιτηθεί, καρφί δεν μου καίγεται εμένα, διότι δεν έχω ανάμιξη με την ευαισθησία που έχουν οι ποδοσφαιρόφιλοι στα θέματα του ποδοσφαίρου. Λέω, άλλη φορά θα νικήσει, η νίκης ο καλύτερος. Ο άλλος όμως γίνεται χούλιγκαν, επειδή έχασε η ομάδα του, εγκληματεί πολλές φορές, και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Το ίδιο λοιπόν κατά αναλογία ισχύει και στην περίπτωση αυτών των πραγμάτων, των εκκλησιαστικών. Όποιος δεν ενδιαφέρεται για αυτά, τα βλέπει ως άνευ σημασίας. Όπως εμείς οφείλουμε να σεβόμεθα τις ευαισθησίες των άλλων, οφείλουν και εκείνοι να σέβονται τις ευαισθησίες κάποιων, οι οποίοι μάλιστα δεν κλείνονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο στην ιστορικότητα, αλλά επεκτείνονται ακόμη μέσα από αυτόν τον κόσμο και στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια σημασία έχουν. Ο Νικόλαος, ο Πάπας, θέλησε να πραγματοποιήσει το στόχο του για την παγκόσμια εξουσία, όπως σας είπα προηγουμένως, μέσω του Ιγνατίου και των Ιγνατιωνών. Το 863 λοιπόν γίνεται σύνοδος στην Ρώμη, η οποία αθωώνει τον Ιγνάτιο υπό την προεδρία του Νικολάου και καταδικάζει τον Μέγαν Φώτιον και τους αντιπροσώπους του Πάπα, προσέξτε, οι οποίοι στην σύνοδο του 861 είχαν ψηφίσει υπέρ του Μεγάλου Φωτίου και των αλλαγών στην Κωνσταντινούπολη. Είναι λοιπόν θρασία, επέμβαση,
του Πάπα και του Παπισμού ή στα προβλήματα της Ανατολής. Το μέσον που είχε ο Φώτιος για να αντιμετωπίσει αυτές τις εξελίξεις ήταν στα όρια της κανονικότητος. Συνέταξε μία εγκύκλιο και την έστειλε στους θρόνους της Ανατολής το 865 με βασικό θέμα το Φιλιόκβε, την παραχάραξη δηλαδή του συμβόλου της πίστεως που καταδικάζεται από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και η οποία παραχάραξη έγινε στο Άχεν, στο Aix la Chapelle το 809 και ήταν το όπλο του Καρλομάγνου για να καταδικάζει τους Ανατολικούς. Το Φιλιόκβε έχει και πολιτικό χαρακτήρα αλλά και πνευματικό χαρακτήρα. Ως πνευματικό είναι πρόβλημα θεολογικό, δηλαδή είναι βλασφημία κατά της Αγίας Τριάδας. Αλλάζουμε την Αγία Τριάδα κατά το δοκούν. Αίρεση δηλαδή, πανέρεση. Από πλευράς όμως πολιτικής, το Φιλιόκβε έγινε το παιγνιόχαρτο στα χέρια του Καρλομάγνου για να δίνει λύσεις εις τα προβλήματα, εξυπηρετικές λύσεις εις τα δικά του συμφέροντα. Ο Λέων ο Τρίτος, όπως σας είπα, που αναγκάστηκε να στέψει τον Καρλομάγνο, τελικά ο Καρλομάγνος στέφθηκε μόνος του. Πήρε το στέμα, το έβαλε στο κεφάλι του, όπως έγινε μετά από αιώνες με τον Ναπολέοντα. Οπότε καταλαβαίνετε πώς δείχνουν την πυγμή και την πολιτιοκρατική του στάση, να κυβερνούν δηλαδή τα πάντα. Και τον εκκλησιαστικό χώρο, τον πνευματικό χώρο. Ο Λέων ο Τρίτος είχε για να πολεμήσει, να αντικρούσει τον Καρλομάγνο και τη σύνοδο του 809 που δογματοποίησε το Φιλιόκβε, δηλαδή εισήγαγε ως κανόνα πίστεως το Φιλιόκβε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στη Δύση φυσικά, έβαλε δύο πλάκες ασημένιες στην είσοδο του Αγίου Πέτρου, «Amore et cautela ortodoxe fidei», όπως λέγουν οι ιστορικοί της Δύσεως, δηλαδή από αγάπη και φροντίδα για την ορθόδοξο πίστη. Ο Φώτιος κατενόησε την θεολογική και πολιτική σημασία του Φιλιόκβε και έθεσε επίσης και το ζήτημα της Βουλγαρίας. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είχε κάνει, Μακαρίτης τώρα, είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη μια σπουδαία διάλεξη για αυτό το θέμα. Πώς οι πράκτορες του Πάπα, οι Ιεραπόστολοι του Πάπα εισήλθαν στην Βουλγαρία και ουσιαστικά εργάζονταν για την επικράτηση των Φράγκων. Βλέπετε, θεολογικά και πολιτικά πηγαίνουν μαζί. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας στη δική μας παράδοση. Το ίδιο ισχύει και για την παράδοση του Ισραήλ. Για να ξέρουμε ότι δεν είναι προνόμιο δικό μας. Γι' αυτό που λέμε χωρισμός είναι σαν να θέλεις ένα φύλλο τις δύο σελίδες να τις χωρίσεις. Θα σκίσεις το φύλλο. Είναι δυνατόν οι σελίδες ενός φύλλου να χωριστούν? Άλλο ο διοικητικός χωρισμός που το λέμε συχνά και άλλο ο χωρισμός αυτών των πραγμάτων. Το ένα παρασύρει το άλλο. Ή το ένα δημιουργεί, προκαλεί και δημιουργεί το άλλο. Το Φιλιόκβε λοιπόν είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύμα, κατά της Αγίας Τριάδος και γι' αυτό λέγει ο Φώτιος εξαρκεί και μόνον μυρί και μόνον φτάνει και μόνο το Φιλιόκβε μυρίς αυτούς η παγαγήν αναθέμας. Να τους αναθεματίσεις χίλιες φορές, μύριες φορές. Αρκεί το Φιλιόκβε και μόνο αυτό. Αργότερα θα προσθεθούν όλες οι άλλες κακοδοξίες, με σπουδαιότερη μετά το Φιλιόκβε, γιατί αναφέρεται πάλι στην Αγία Τριάδα, την πίστη, την πεποίθηση για την ύπαρξη κτιστής χάριτος στην Αγία Τριάδα. Που και αυτή αναιρεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και θα μου πει τι αναιρείται η Αγία Τριάδα. Όχι, αλλά είναι βλασφημία κατά της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ο δυτικός χριστιανός, δυστυχώς, άνθρωποι, συνανθρωποί μας είναι. Και εμπολείς είναι και ομόπιστοι μας ως ένα μεγάλο βαθμό. Όχι σε όλα όμως. Αλλά ο δυτικός χριστιανός αναγκάζεται από την παπική του παράδοση να βλασφημεί συνεχώς τον Τριαδικό Θεό και μετά θα προσθεθούν και μύρια όσα που διαφοροποιούν την Δύση από την Ανατολή και δεν είναι απλώς περιπτώσεις. Αλλά είναι ουσιαστικότατα και μένος αυτό που λέει ο Φώτιος. Ότι αρκεί το Φιλιόκβε, η παραχάραξη του συμβόλου της πίστεως για να αναθεματιστούν μυριάδες φορές. Αν προσθέσουμε λοιπόν και την μη διάκριση ουσίας και ενεργίας εις τον Θεόν και την παραδοχή κτιστής ενεργίας, κτιστής χάριτος εις τον Θεόν, είναι οι μεγαλύτερες βλασφημίες κατά του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Είναι, κρυμνίζεται ο χριστιανισμός. Είναι ένα είδος ειδωλολατρίας. Το λέω συχνά, που μπορεί να ισχύσει και για μας, αλλά ευτυχώς δεν τα κάνουμε εμείς δόγματα πίστεως,
Είναι ειδωλολατρεία, διότι αναφέρουμε τις προλήψεις μας, τις πεποιθήσεις μας στον Θεό και τελικά δημιουργούμε Θεό που δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αίρεση. Η εγκύκλειος του Φωτίου είναι ένα σπουδαιότατο κείμενο, εθεμελίωσε το ζήτημα του Φιλιόκου και λειτουργεί μέχρι τότε προγραμματικά και καθοριστικά. Είναι και το έργο του περιμυσταγωγίας του Αγίου Πνεύματος, σπουδαιότατο έργο. Και αυτής της περίοδου και σε όλη τη χριστιανική ιστορία και μάλιστα την Ορθόδοξο, δεν είναι δυνατόν να ασχοληθεί κανείς με το θέμα, με το τριαδολογικό πρόβλημα, χωρίς να στηριχθεί, να ξεκινήσει από το έργο αυτό του Φωτίου. Η Σύνοδος του 867, με βάση την καινοτομία του Φιλιόκουε, καθήρεσε τον Νικόλαο, τον Πάπα, ήταν η απάντηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και το ίδιο έτος πέθανε ο Πάπας Νικόλαος. 858-867. Γίνονται τώρα πολιτικές αλλαγές. Το 867 ο Βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, ο οποίος έγινε συμβασιλέας και είχε υιοθετηθεί από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτον, φωνεύει τον αυτοκράτορα και του παίρνει το θρόνο και έγινε ο αρχηγός της Μακεδονικής δυναστείας. Αυτά συμβαίνουν, πολλοί λένε βυζαντινισμοί. Εγώ θα πω και φραγκισμοί και δυτικισμοί και κινεζισμοί και ρωσισμοί. Παντού συμβαίνουν αυτά τα προβλήματα, διότι άμα χάσει κανείς τη σχέση του την πνευματική με την Ορθοδοξία, εδώ αυτό συμβαίνει στο υπόβαθρο, τότε διαπράττει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Δεν καυχόμεθα λοιπόν για αυτά τα εγκλήματα. Μάλιστα ο Βασίλειος με όλη την ομάδα του είχαν χαρακτηρίσει τον Μιχαήλ τον Τρίτον ως μέθησον και έμεινε στην ιστορία, παρόλο που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Φώτιος καταβιβάζεται από το θρόνο, γίνεται ο Πατριάρχης τώρα, πάλι ο Ιγνάτιος, αλλά χωρίς σύνοδο. Γίνεται Πατριάρχης από τον Βασίλειο τον Μακεδόνα, δηλαδή από τον Αυτοκράτορα. Μία σύνοδος το 869-70, απλώς θέλω να σας δείξω την ανομαλία των πραγμάτων, χειρότερη από τη σημερινή. Η σύνοδος το 869-70 επικύρωσε όσα έγιναν και απαλλάχθηκαν ο Πάπας και ο Ιγνάτιος και καταδικάστηκε ο Φώτιος και η οπαδή του. Άρα βασικός παράγοντας στα προβλήματα αυτά είναι ο Πάπας της Ρώμης που γίνεται ρυθμιστής της πορείας. Διότι υπήρχε η διστακτικότητα των πολιτικών της Κωνσταντινούπολης να βάλουν τον Πάπα, τον τότε Πάπα, να τον βάλουν στη θέση τους. Παρά την αγιότητά του δε, ο Ιγνάτιος ενεπλάχει, διότι σας είπα, του έλειπε όπως και στους οπαδούς του, μέσα στην αποτομία την οποία είχαν, τους έλειπε η ικανότητα να συναισθανθούν πού οδηγούνται τα πράγματα και ποιοι έπαιζαν τα πράγματα στα χέρια τους, κρατώντας την εξουσία. Εξορίζεται ο Φώτιος, απομονώνεται, ακόμη και τα βιβλία του στέρισαν, αλλά γρήγορα τον καλούν στην Κωνσταντινούπολη να ξανάρθει στον θρόνο, γιατί τότε κατάλαβαν πού οδηγούνται τα πράγματα. Ότι είχαμε εισβολή του παπικού, του παπισμού στην Ανατολή, έχαναν το παιγνίδι της Κωνσταντινουπόλεως της Νέας Ρώμης και επομένως χρειαζόταν ένας άνθρωπος γνώστης των πολιτικών πραγμάτων που είχε πείρα στα πολιτικά και τα πολιτιακά πράγματα για να μπορέσει να βοηθήσει την αυτοκρατορία στην δυσμενή αυτή εξέλιξη. Ο Φώτιος ήταν και διδάσκαλος των τέκνων του βασιλείου του πρώτου του αυτοκράτορος και τότε συμβαίνει κάτι από τα σπάνια στην ιστορία. Συναντώνται στην Αγία Σοφιά ο Φώτιος με τον Ιγνάτιο. Προσέξτε, ήταν στην Κωνσταντινούπολη που δεν είχε τις πολλές εκατοντάδες χιλιάδες που απέκτησε αργότερα και δεν είχαν βρεθεί ούτε μια φορά ο ένας με τον άλλον να συζητήσουν. Οι παρατάξεις τους κρατούσαν σε απόσταση. Ό,τι έγινε τον 19ο αιώνα με τον Κωνσταντίνο Οικονόμου και τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ζούσαν σε μια Αθηνούλα μικρή, στην Αθήνα δηλαδή, των ολίγων χιλιάδων κατοίκων, από 14 μέχρι 30-35 στην εποχή εκείνη, και δεν είπαν πάμε στο σπίτι μας να καθίσουμε, να πιούμε έναν καφέ και να συζητήσουμε τα προβλήματα. Και διατηρείται αυτή η μόνιμη σύγκρουση και ένταση. Είναι σατανικό αυτό. Αυτό συνέβη και στην εποχή του Φωτίου και του Αγίου Φωτίου και Αγίου Ιγνατίου. Συναντήθηκαν λοιπόν και όταν από μακριά ο ένας είδε τον άλλον, έπεσαν γονατιστοί και σειρώμενοι και οι δύο έφτασαν, πλησίασαν ο ένας τον άλλον, αγκαλιάστηκαν και με κρουνούς δακρύων ζητούσε ο ένας συγγνώμη από τον άλλον
Και έτσι επήρθε η μεγάλη αυτή συμφιλίωση των μεγάλων αυτών Αγίων. Εδώ είναι ο ρόλος των παρατάξεων. Μετά το θάνατο του Ιγνατίου το 878, ο Φώτιος γίνεται πλέον κανονικά Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έχει την ευκαιρία το 879 με 80 να γίνεται να συγκαλέσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία καταδικάζει το φιλιόκβεο ως αίρεση. Δεν ονομάζει εκείνους που δημιούργησαν την αίρεση, γιατί του λέει ο Ιωάννης ο Όγδος, ο Πάπας της Ρώμης, μην αναφέρεις ονόματα, Φράγκους, θα έλεγε, τους Φράγκους, διότι θα μας περάσουν διαπυρός και σιδήρου. Απλούστατα καταδικάζονται ανωνύμως εκείνοι που εισήγαγαν. Το φιλιόκβε, την παραποίηση του συμβόλου δηλαδή, που είναι οι Φράγκοι αλλά ανωνύμως. Και έτσι λοιπόν έχουμε σύνοδο η οποία καταδικάζει αυτούς που εισήγαγαν το φιλιόκβε και το δέχονται. Άρα είναι αυτή η ισχύ η σύνοδος μέχρι σήμερα κατά τους μεγαλύτερους θεολόγους της Ορθοδοξίας όλη τη διάρκεια της δουλείας και στα τελευταία στους ύστερους Βυζαντινούς αιώνες ως οικουμενική, ως 8η οικουμενική σύνοδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ισχύει το επιχείρημα ποια σύνοδος κατεδίκασε τον παπισμό. Έχουμε σύνοδο που κατεδικάζει την 8η οικουμενική σύνοδο. Τι σημαίνει αυτό? Το λέγω σε όλο τον κόσμο. Εάν γίνει ή πραγματοποιηθεί και το ευχόμεθα, η μεγάλη σύνοδος της Ορθοδοξίας που για μας θα είναι η οικουμενική σύνοδος πρέπει να αναγνωρίσει ως οικουμενική την 8η επί μεγάλου φωτίου, 879-80. Διαφορετικά η σύνοδος αυτή που δεν θα αναγνωρίσει για να δημιουργήσει ένα προπέτασμα καπνού και να καταξιώσει τον παπισμό, τους προτεσταντισμούς, δηλαδή την παναίρεση, η σύνοδος αυτή, το λέω, ούρμπι ετ όρμπι εν πλήρη συνειδήση, δεν θα είναι όχι οικουμενική αλλά ούτε σύνοδος της Ορθοδοξίας. Θα είναι ληστρική σύνοδος η οποία διαστρέφει την ιστορική τάξη, την κανονική τάξη, την πίστη της Εκκλησίας και σχίζει ουσιαστικά την Ορθοδοξία. Ο Θεός να μην το δώσει, γιατί πολλά θα ακολουθήσουν μετά. Δύο λόγια για την τραγικότητα του Φωτίου. Ο Φώτιος πεθαίνει στα τέλη του 9ου αιώνος, περί το 891, 6 Φεβρουαρίου το 891, ο Φώτιος αφού εξορίστηκε, πεθαίνει, φεύγει από τον κόσμο αυτόν και ανεγνωρίστη η αγιότητά του, όχι αγιοποίηση. Δεν τον αγιοποιούν. Η Ορθοδοξία δεν ξέρει αγιοποίησης. Εσένα, 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 σε ονομάζει κάποιο συνοδικό σώμα. Εννοώ αυτές τις μικρές συνόδους της εποχής μας, Άγιο. Αλλά ο Θεός φανερώνει και έχουμε φανέρωση από το Θεό της αγιότητάς του. Η τραγικότητα του Φωτίου, για να μην σας κουράζω περισσότερο. Από τον αθόρυβο βίο, τον ησυχαστικό βίο και την μελέτη και το σπουδαστήριο και την επιστήμη εισέρχεται σε μια πολυτάραχη ζωή, περιπετειώδη ζωή, η οποία, έτσι το θέλει ο Θεός, ενέπλεξε το Φώτιο σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά ανεγνωρίστη γρήγορα η ορθοδοξία του Φωτίου, η ειλικρίνεια του Φωτίου, η αγάπη και η αγιότητα του Φωτίου. Κάποτε έγραφα νεότερος, συγγνώμη γι' αυτό, ότι ο Φώτιος έσχισε την Εκκλησία για να ενώσει την Εκκλησία. Βέβαια δεν την έσχισε, εντός εισαγωγικών. Ο αιρετικός φεύγει από την Εκκλησία. Η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού παραμένει ενιαία. Σήμερα κάποιοι Μητροπολίτες μας, τους σέβομαι, αλλά παρακαλώ να σταματήσουν. Μάλιστα ένας εξ αυτών υπήρξε και μαθητής μου και τον παρακαλώ ιδιαιτέρως, δεν λέω κανένα όνομα, τον παρακαλώ να αλλάξει τακτική. Ας μην είναι τόσο παπόφιλος. Δεν πάει. Βλασφημεί τα πάντα αυτός ο Μητροπολίτης. Λοιπόν, έλεγε ότι η Εκκλησία είναι ενωμένη, αλλά σε σχίσμα. Δεν μπορεί να είναι Εκκλησία ενωμένη και να είναι σε σχίσμα. Η αίρεση θέτει εαυτήν αμέσως, ας πω τη γνωστή φράση, εκτός Εκκλησίας. Επομένως δεν σκίζεται το εκκλησιαστικό σώμα, είναι σαν να έχουμε ένα απόστημα στο χέρι μας ή στο πόδι μας και ο γιατρός εκόπτει το απόστημα που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και το αποβάλλει. Δεν σημαίνει λοιπόν διάσπαση της ενότητος του σώματος, το απόστημα φεύγει. Αυτό είναι η αίρεση. Δεν έχουμε λοιπόν αίρεση και ορθοδοξία μαζί συνυπάρχουν και
παραμένει ενωμένη η Εκκλησία. Όταν υπάρξει αίρεσης και μάλιστα που γίνεται γνωστή και καταδικάζεται, πρέπει να γίνει σύνοδος κλπ. Αλλά και εκ των προτέρων γνωρίζουμε αίρεσης που οπωσδήποτε θα καταδικαστούν μετά, τότε η αίρεσης έχει φύγει και δεν κόβει, δεν τεμαχίζει το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μένει ακέραιη. Δεν είναι αριθμητικό το πρόβλημα, ποσοτικό το πρόβλημα, αλλά πνευματικό. Θα έλεγα και ένας ή δύο για να υπάρχει έννοια της κοινωνίας, σώζουν την ενότητα της Εκκλησίας αρκεί να μένουν πιστοί εις την παράδοση του Χριστού και των Αγίων Του. Ο Φώτιος λοιπόν σε δύσκολους καιρούς εκρίθη ότι ήταν ο κατάλληλος για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν προσέφερε πολλά και στο γένος και στην Εκκλησία και κυρίως διότι διέγνωσε την διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης. Την αποστασιοποίηση και απομάκρυνση από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν έχω χρόνο να αφαιρθώ στα έργα του, έχω σημειώσει κάποια πράγματα, απλώς θα σας πω μέσα σε όλη αυτή στον κυκαιώνα αυτών των προβλημάτων του έδινε ο Θεός δύναμη για να τροφοδοτεί το πίμνιον και με έργα θεολογικά, φιλολογικά, ιστορικά για την οικοδομή του ποιμνίου. Ξέρετε, οι πατέρες δεν κάνουν επιστημονικές διατριβές στην εποχή μας, αλλά είναι ποιμαντικά όλα τα έργα τους. Και το λεξικόν του Φωτίου, αν το μελετήσει κανείς, θα δει ότι έχει ποιμαντικό χαρακτήρα. Το σημαντικότερο έργο είναι η βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος, απογραφή δηλαδή και συναρρύθμιση των ανεγνωσμένων ημίν βιβλίων. Το βιβλίο που διάβασε ο Φώτιος, που διαβάσαμε λέει, ο Μέγας Φώτιος. Βλέπουμε πρώτον ποια ήταν ενδιαφέροντά του. Το έγραψε το 858. Γραμματικοί, ιστορικοί, ρήτορες, φυσιοδήφες, ιατροί, αγιολογικά κείμενα, κυρίως απολεσθέντα. Άρα δεν μπορεί να κάνει επιστήμη ο άνθρωπος χωρίς να περάσει από τον Φώτιο. Διότι ο φιλόλογος, ο θεολόγος, ο νομικός πρέπει να περάσει από τον Φώτιο. Αυτή είναι η προσφορά των πατέρων των Αγίων της Εκκλησίας. Όπως αργότερα θα έρθει ο Ευστάθιος, Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, που χωρίς τις παρεγβολές του στα ομηρικά επί Ιλιάδα και Οδύσσια δεν μπορεί να γίνει μελέτη των ομηρικών έργων. Επομένως, βλέπετε ότι στο κέντρο των προβλημάτων αναδύονται αμέσως οι μεγάλες μορφές αυτές του εκκλησιαστικού χώρου. Πάλευαν με τα θηρία, τα δαιμονικά θηρία, για να αποκαταστήσουν την τάξη στην Εκκλησία και κυρίως ο Φώτιος, αλλά παρόλα αυτά ο Θεός τους δίνει δύναμη να ασχολούνται και με τα θεολογικά, φιλολογικά, ιστορικά και όλα τα άλλα τα έργα. Γράφει δογματικά έργα, κυρίως το περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, περί της του Αγίου Πνεύματος μυσταγωγίας, το είπαμε, είναι το σπουδαιότερο κατά πολλούς έργο του, ερμηνευτικά, υπομνήματα, ομιλίες, εορτές, τα αμφιλόχια, κλασικό έργο που δίνει απάντηση σε πολλά ζητήματα της Αγίας Γραφής, νομοκανονικά και ούτω καθεξής. Ο δάσκαλός μου, ο μακαρίτης, ο Νικόλαος Τωμαδάκης, δεινός βυζαντινολόγος, έλεγε ότι ο Φώτιος θα ήταν ο Μέγας και μόνον ως εκκλησιαστικός, εάν δεν ήταν ο συγγραφεύς. Και μόνον ως συγγραφεύς, εάν δεν ήταν ο εκκλησιαστικός. Σπουδαίος δε ως λόγιος και ως διδάσκαλος και συντελεστής της αναβιώσεως των ελληνικών γραμμάτων κατά τον 9ο αιώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν υπάρχει χώρος στον οποίο δεν φάνηκε και δεν κυριάρχησε η μεγαλοφυΐα του Μεγάλου Φωτίου. Το θέμα όμως ότι διέγνωσε την αλωτρίωση του χριστιανισμού της Δύσεως είναι το σημαντικότερο για μας. Δύο λόγια λοιπόν που είναι αναγκαία για να καταλάβουμε τη σημασία του Μεγάλου Φωτίου όπως και όλων των μεγάλων και όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων μας δηλαδή, ή στον σημερινό οικουμενικό διάλογο, οικουμενιστικό για την ακρίβεια. Για την κατανόηση των προβλημάτων μας διδάσκει ο Φώτιος, είναι αναγκαίος ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι θέμα επιστήμης, δεν είναι θέμα γνώσεως, δεν είναι πνεύμα ευφυΐας. Όλη η ευφυΐα μας γίνεται βλακεία πραγματικά όταν δεν έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό κάνουν οι σοφοί τα μεγάλα σφάλματα. Διότι τους λείπει η χάρη του Θεού, το άκτιστο στοιχείο μέσα τους. Δεν ενεργοποιείται η χάρη. Επομένως, για την κατανόηση και των θεολογικών προβλημάτων και διεκκλησιαστικών και διαθρησκειακών προβλημάτων της εποχής μας χρειάζεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Για την λύση των προβλημάτων χρειάζεται εκκλησιαστικότητα και πατερικότητα. Δεν μπορεί κανείς να γκρεμίζει,
αυτό που σας είπα για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, που τον σέβομαι ως επίσκοπο της Εκκλησίας, έχει την αρχιεροσύνη, άλλο αν ενεργοποιείται η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη, αυτό είναι άλλο πρόβλημα, εκεί που δεν υπάρχουν οι εσωτερικές προϋποθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Άλλος λέει θα υπερβούμε τους πατέρες, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ή θα επανερμηνεύσουμε τους πατέρες, τα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Φλωρόφσκι, αλλά τα κατανοούσε ορθόδοξα. Θα επανερμηνεύσουμε τους πατέρες σημαίνει τους καταργούμε και παρουσιάζουμε την πατερική διδασκαλία όπως το θέλει, τι θέλουμε εμείς. Ξέρετε πόσες παρεξηγήσεις ηθελημένες και αθέλητες γίνονται στην έκθεση της πατερικής διδασκαλίας. Ο Φώτιος χτύπησε ορθόδοξα το παπικό πρωτείο. Σήμερα εμείς μιλούμε για το Φώτιο ότι δέχεται το παπικό πρωτείο. Ή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ή διάφοροι άλλοι. Και βλέπει κολομπώσεις κειμένων, παρερμηνίες, παρεξηγήσεις, στριμώχνουμε τα πράγματα σήμερα για να επιτύχουμε ερμηνεία που μας συμφέρει. Αυτό ούτε επιστήμη δεν είναι, όχι θέμα αγιότητος δεν τίθεται. Αλλά τίθεται θέμα αγιότητος, αλλά και θέμα επιστημονικό, αν είναι επιστήμη. Και υπάρχουν πολλά τέτοια δυστυχώς παραδείγματα. Για την ένωση, για την ορθή ένωση, μας διδάσκει ο Φώτιος ότι η προτεραιότητα γίνεται στην πίστη, στην αλήθεια. Διότι η πίστη έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα. Για την αγάπη, ναι, με αγάπη προσέγγιση όλων. Αγάπη σημαίνει στον ασθενή να υποδείξει την αρρώστια του. Αυτή είναι αγάπη. Όχι να αφήσει τον ασθενή στην πλάνη και στην αρρώστια του. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγάπη ναι, αλλά και κατανόηση των παγίδων που στείνει η άλλη πλευρά για να μας κάνει και εμάς να μπλασφημίσουμε την πίστη, να αναιρέσουμε την πίστη και να χαθεί η δυνατότητα σωτηρίας. Πάλι θα πω, όποιος δεν έχει ευαισθησία για αυτά τα πράγματα, παρακαλώ ας κλείσει τον δέκτη του, διότι θα στενοχωρηθεί. Για μας όμως αυτά είναι τα ενού παικτής και είναι η μεγαλύτερη αλήθεια μέσα στην ιστορία, που μας οδηγεί στη μεταϊστορία, αυτό που την προηγουμένη Κυριακή, την Κυριακή των Απόκρεων, ακούσαμε ως Ευαγγέλιον την κρίση δηλαδή. Είπαμε ότι όποιος πιστεύει μακάριος αυτός που ζει μέσα στην πίστη αυτών των πραγμάτων. Λοιπόν, μετά ο Φώτιος μας διδάσκει την διάκριση των ψευδοπαραδόσεων ή μάλλον την διάκριση της αληθούς παραδόσεως της Εκκλησίας από τις πλαστογραφήσεις της παραδόσεως. Παράδοση δεν είναι αν επικρατήσει κάτι που μπορεί να είναι δαιμονικό. Μπορεί να είναι ειδωλολατρικό, οτιδήποτε. Αντίθετο προς την πίστη. Παράδοση είναι αυτό που έρχεται από τον Χριστό μας και μετά από τους προφήτες που προετοιμάζουν τον δρόμο των Χριστών ως Μεσσία, από τους Αποστόλους, από τους Πατέρες και Μητέρες όλων των αιώνων. Αυτό ακριβώς είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Η παράδοση, η ζωή δηλαδή που συνεχίζεται στους Αγίους μας. Επίσης, μας διδάσκει ότι πρέπει να κληθεί οποιοδήποτε να αναγνωρίσει την πλάνη του και την αιμονή του εις την πλάνη και να μετανοήσει, να επανέλθει δηλαδή στον δρόμο της σωτηρίας, της εν Χριστώ σωτηρίας. Ένας διάλογος λοιπόν σήμερα, ο οποίος βιάζει τα πράγματα για να φτάσουμε σε μία αλληλοπαραδοχή, χωρίς όμως το θεμέλιό μας να είναι η αλήθεια των Αγίων Πατέρων όπως ο Μέγας Φώτιος, τότε δεν είναι διάλογος αληθείας, αλλά είναι διάλογος πολιτικός, διάλογος πλάνης, διάλογος παραταξιακός και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλασφημούμε τα πράγματα. Ο διάλογος λοιπόν πρέπει να έχει το θεμέλιο της αληθείας. Και για να καταλάβετε, επειδή η ώρα πέρασε κατά ένα λεπτό νομίζω, δύο, για να καταλάβετε πώς ενεργεί σήμερα ο λεγόμενος χριστιανικός κόσμος και κυρίως ο δυτικός χριστιανισμός, που έχει αναγάγει σε δόγματα, σε σωτήριες δηλαδή θέσεις, την διαστροφή της πίστεως, εμείς δεν φτάσαμε εκεί. Δεν μπορεί να πούμε ότι ο δεσποτισμός είναι δόγμα πίστεως, αναγκαίος για τη σωτηρία, αλλά καταδικάζεται πάντα ως παρέκκληση και πλάνη. Πού φτάσαμε λοιπόν? Η Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος, και το λέω με αγάπη και παράπονο, η Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος έδωσε μια αρχή ότι το σύμβολο της πίστεως, επειδή σε αυτό προσέφερε πολλά ο Μέγας Φώτιος, το σύμβολο της πίστεως. Όταν διαβάζεται λατινικά, οπουδήποτε, απαγγέλλεται λατινιστή, μπορεί να έχει το φιλιόκβε, την πλάνη την αίρεση, την βλασφημία κατά της Αγίας Τριάδος.
Όπου διαβάζεται ελληνικά, τότε είναι εκείνο της Δευτέρας. Το σύμβολο της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου χωρίς το Φιλιόκβε. Οι Βυζαντινοί έλεγαν, αν θέλεις μήλον έπαρε, αν θες πηδόνι φάγε. Και εσύ έχεις δίκιο και αυτός δεν έχει άδικο. Αυτή είναι δυστυχώς κατά κανόνα οι βάσεις που ακολουθούνται στον οικουμενιστικό διάλογο σήμερα. Συγγνώμη που σας λύπησα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χαίρετε.